Συνεχίζει την ταλαιπωρία των ηλικιωμένων ανθρώπων του νομού Σερών αφού μετακινούνται από τη μία άκρη του νομού στην άλλη για να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο 90χρονος κύριος Νίκος, κάτοικος Αχινού του Δήμου Βυσαλτίας, ο οποίος εμβολιάστηκε στο κέντρο υγείας Σιδηροκάστρου. Τον 90χρονο άντρα μετέφερε στο κέντρο υγείας ο πρόεδρος του Αχινού, Ανέστης Κεμανιτζόγλου, ο οποίος από την πρώτη στιγμή είχε ανακοινώσει πως θα φροντίσει για τη δωρεάν μεταφορά των ηλικιωμένων. Είναι μια χαρούμενη μέρα, θα πω. Είναι ο πρώτος εμβολιασμός 90χρονων στην τοπική κοινότητα Αχινού. Με μεγάλη ευχαρίστηση σήμερα τις πρωινές ώρες μεταφέραμε ένα ηλικιωμένο 90χρονων, 91 χρονών για να κάνει τον πρώτο εμβολιασμό τρίτης ηλικίας που ανήκανε στους ηλικιωμένους που φτιάχνανε σε αυτή την ηλικία των 90 ετών τα εμβόλια. Μεγάλη απόσταση, ο παππούς κουράστηκε. Σίγουρα είναι μια μακρινή απόσταση και ήδη εδώ από το Δήμο Βυσσαλτίας είναι αρκετά μακριά τα χιλιόμετρα, μπορώ να πω, να πας και να έρθεις. Σίγουρα υπάρχει κάποια κούραση, όχι για μας βέβαια, για τους ηλικιωμένους, γιατί καταλαβαίνετε ότι με μετακίνηση κάποιες ηλικίες σίγουρα είναι μια κουραστική διαδρομή. Ελπιστούμε ότι σε πολύ χρονικό σύντομο διάστημα θα μπορέσουμε εδώ να μπορέσουμε να κάνουμε ένα εμβολιαστικό κέντρο τουλάχιστον και εδώ στην Ιγρήτα, ώστε να αποφευθεί αυτή η μεγάλη μετακίνηση και από 20 χιλιόμετρων, ώστε να προχωρήσει και πιο γρήγορα ο εμβολιασμός των ηλικιωμένων. Και άλλοι ηλικιωμένοι που πρόκειται έτσι να μεταφερθούν. Ναι, έχουμε.